Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωση σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Ζούκα. Στρατηγέ μας, καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα κύριε Ντοντοκότση και καλό μήνα τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Στρατηγέ μου, να ξεκινήσουμε λίγο από την επόμενη μέρα της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα. Πράγματι κυρώθηκε και από την Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών και θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο της μέρος, υπολείπεται μόνο ένα μικρό κομμάτι. Αυτό της επικύρωσης του πρωτοκόλου εισδοχής του γειτονικού κράτους στο ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες μέρες. Κατόπιν αυτού αρχίζει πλέον η εφαρμογή των δεδομένων που επιβάλλει αυτή η συμφωνία. Εκείνο που για μας σαν χώρα ανησυχεί αυτή τη στιγμή μέσα σε όλα τα άλλα, διότι η συμφωνία όπως είπαμε και με την ευκαιρία άλλων εκπομπών, ενώ δώσαμε πολλά στο γειτονικό κράτος δεν πήραμε σχεδόν τίποτα εμείς σαν ανταπόδοση. Εκείνο που μας ανησυχεί τώρα είναι ότι με ορισμένες δηλώσεις που βλέπουμε από επισήμους της γειτονικής χώρας, των Σκοπίων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Πρωθυπουργός ο κ. Ζάεφ, γίνεται χρήση όρων όπως Μακεδονία κλπ. Που δεν συνάδουν με την καινούργια συμφωνία που έχει υπογραφεί. Και αυτό δημιουργεί ανησυχίες, εάν δεν συνεχιστεί θα έχουμε παραβίαση της συμφωνίας με εθνικιστικές θα έλεγα τάσεις από την αποκή πλευρά και αλυτρωτικές. Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε και που άρχισε να μας ανησυχεί κυρίως στον τομέα των αλυτρωτικών τάσεων των γειτόνων είναι κάποιες δηλώσεις που έγιναν από το ουράνιο τόξο. Αυτούς τους ελάχιστους που χαρακτηρίζονται ως αυτονομιστές και που υπάρχουν σε κάποια σημεία του βορειοελλαδικού χώρου, ελάχιστοι σε αριθμό και αποδείχτηκε αυτό και από ψηφοφορίες τις οποίες πήραν μέρος δημιουργώντας το ουράνιο τόξο και που απέδειξε το πολύ μικρό μέγεθός τους, οι οποίοι άρχισαν ήδη να προβάλλουν κάποιες απαιτήσεις. Δημιουργείται δηλαδή η αίσθηση ότι όχι μόνον δώσαμε αρκετά πράγματα με αυτή τη συμφωνία στο γειτονικό κράτος, αλλά οι αλυτρωτισμοί οι οποίοι θα είναι ίσως το πιο επικίνδυνο στοιχείο για το μέλλον στις σχέσεις των δύο χωρών ήδη άρχισαν να εκδηλώνονται. Μας βάζει σε περίσκεψη η στάση των γειτόνων μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα μια συμφωνία στην οποία εμείς ως Ελλάδα δώσαμε πολλά πράγματα στους γείτονες, δεν πήραμε σχεδόν τίποτα από εκεί και δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για να εκδηλώνονται κατά περιόδους αλυτρωτικές τάσεις με ό,τι αυτό άσχημο συνεπάγεται για τη δική μας πλευρά. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά από εδώ και πέρα και ας προπαντός σφάλματα του παρελθόντος ή παραλήψεις κυρίως της πολιτικής ηγεσίας να μην ξαναεπαναληφθούν. Μάλιστα, στα διάμενα πάμε στα λειτουργικά. Συνεχίζεται η ένταση στο Αιγαίο, μετά και την μαύρη πέτρα, θα λέγαμε, των ημείων χθες, ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και την Κυπριακή ΑΟΣ. Με συνεχείς παραβάσεις, παραβιάσεις. Είναι γεγονός ότι οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις, όπως και η ανακήρυξη κάποιων ναυτέξ, δηλαδή δεσμεύσεις κάποιων περιοχών, είτε για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, είτε για ασκήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα εκ μέρους των Τούρκων, είναι γνώρισμα του τελευταίου καιρού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ξεκάθαρα δείχνουν ότι περνάμε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή έχουμε και δύο περιστατικά στα πλαίσια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το πρώτο, βλέπουμε ότι χθες που ήταν η επέτειος της απώλειας της ζωής τριών Ελλήνων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στην κρίση των ημείων, και ενώ τα τελευταία χρόνια ο εκάστοτε Υπουργός Αμήνης τιμούσε την μνήμη αυτών των ανθρώπων πηγαίνοντας στην περιοχή με ελικόπτερο και ρίχνοντας ένα στεφάνι στη μνήμη των ηρώων αυτών στελεχών μας, δεν έγινε κάτι τέτοιο στη χθεσινή μέρα. Μάλιστα. Κάτι που γινόταν στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή βλέπουμε κάτι άλλο. Η πρόσκληση που απίφθινε ο Ταγί Περντογκάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό για να επισκεφθεί την Τουρκία πρόκειται να υλοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα και ειδικότερα την ερχόμενη Τρίτη.
κάτι το οποίο βέβαια γίνεται σε ανταπόδοση της περσινής επίσκεψης του Ερντογάν στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2017. Γιατί περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση που θα γίνει τελικά να κάνω στην Άγκυρα και όχι στην Κωνσταντινούπολη? Έχετε απόλυτο δίκιο, ενώ αρχικά υπήρξε μια ανακοίνωση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι επρόκειτο να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, τελικά θα γίνει στην Άγκυρα. Το θέμα δεν έχει κοινοποιηθεί τίποτα για το πρόγραμμα, για την ατζέντα των συζητήσεων των δύο κορυφαίων πολιτικών προσωπικότητων Τουρκίας και Ελλάδος. Όπως δεν είμαι σίγουρος αν έγινε ή πάντως δεν κοινοποιήθηκε κάτι τέτοιο, ανάλογη προετοιμασία. Θα θυμίσω ότι η τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2017 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, απέναντι δημιούργησε κάποιες εντάσεις. Και θυμόμαστε ακόμα και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο κάποιες προκλητικές δηλώσεις εκ μέρους του Ερντογάν, οι οποίες βέβαια συνεχίστηκαν με την επίσκεψη που έκανε στη συνέχεια ο Ερντογάν στην όμορφη Κομοτηνή. Δεν ξέρω, δεν κοινοποιήθηκαν για να ξέρουμε αν έγιναν ανάλογες προετοιμασίες και δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, ώστε αυτές οι συναντήσεις να μην έχουν θυμοτυπικό χαρακτήρα, να μην έχουν για να ανταλλάξει ο ένας χειραψία με τον άλλον, ενώ οι δύο ηγέτες, αλλά να μπουν στα ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις των δύο χωρών. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο, αλλά πάντως δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όταν μάλιστα η συνάντηση αυτή θα γίνει σε μια περίοδο που υπάρχει ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αναγνωρίζω βέβαια ότι για την Τουρκία, η οποία περνάει μια δύσκολη περίοδο, γνωρίζουμε ότι με ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Αμήνης ακόμα και προχθές έγινε μια σύλληψη ενός μεγάλου αριθμού αξιωματικών της αεροπορίας στρατού της Τουρκίας, διότι χαρακτηρίστηκαν ως γκιουλενιστές που συμμετείχαν στο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Δηλαδή φαντάσου, ένα πραξικόπημα που έγινε πριν από 2,5 χρόνια εξακολουθεί να έχει συνέπειες στις ένοπλες δυνάμεις της γειτονικής χώρας. Όπως γνωρίζουμε, πάλι με δήλωση του Υπουργού Αμήνης της γειτονικής χώρας, η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας έχει μείνει με πολύ λίγους υπταμένους αξιωματικούς ικανούς να χειριστούν τα σύγχρονα αεροσκάφη της γειτονικής χώρας. Την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι το βάρος αυτή τη στιγμή της τουρκικής διπλωματίας, γενικότερα της εθνικής πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, έχει πέσει απάνω στο πρόβλημα το Συριακό, και δευτερευόντως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου γνωρίζουμε ότι γίνονται συνεχείς εξορίξεις ενεργειακών αποθεμάτων. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βέβαια είναι στην επιφάνεια, τις φέρνει και τις εντείνει σε λεκτικό επίπεδο και με κάποιες παραβάσεις, παραβιάσεις και ναύτεξ η Τουρκία, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, τρίτο από πλευράς προτεραιότητος εθνικό θέμα για την Τουρκία. Δεν μπορώ, έχοντας υπόψη μου αυτά τα γεγονότα, δεν θα έλεγα ότι έχουμε σαφή εικόνα και ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το ότι από αυτή τη συνάντηση της προσεχούς Τρίτης των δύο κορυφαίων εκπροσώπων Ελλάδος και Τουρκίας θα προκύψει κάτι θετικό. Παρόλα αυτά, ας ελπίζουμε, γιατί θέλουμε κάτι θετικό. Θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν θέλουμε όμως κάτι το οποίο να ζημιώνει, να συμφωνηθεί ή ότι, να συμβεί οτιδήποτε το οποίο να ζημιώνει την ελληνική κυριαρχία ή τα ελληνικά δικαιώματα ή τα ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα, στρατηγέ μου, να πάμε λίγο και στις σχέσεις των ΗΠΑ και Τουρκίας. Νέες αντιθέσεις με αφορμή βέβαια τώρα τελευταία τη Βενεζουέλα. Αφορούν, αν δεν κάνω λάθος, το χρυσό. Πράγματι, είχαμε ένταση ανάμεσα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο καιρό, κυρίως εκ του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Ρίγκαν, ξέρουμε ότι αποφάσισε, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Βορειοανατολική Συρία. Την ίδια στιγμή βέβαια οι δηλώσεις τις οποίες έκαναν οι Αμερικανοί επίσημοι και η στάση που τήρησαν ήταν ότι η Τουρκία δεν έγινε να ωφεληθεί κάτι από αυτό, ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν όπως τις θέλει η Τουρκία, και ότι οι Κούρδοι που αποτελούν για την Τουρκία κόκκινο πανί εξακολουθούν να είναι προστατευόμενοι των ΗΠΑ.
Στρέφεται ο Ερντογκάν προς τη Ρωσία και βλέπει, κάνει την επίσκεψη στη Ρωσία πριν από λίγες μέρες και γυρίζει πίσω άπραγος και χωρίς να κομίζει πίσω κανένα όφελος για αυτόν. Σε αυτή την κατάσταση απομόνωσης και από τη Δύση αλλά και από τη Ρωσία έρχεται να προσθεθεί και η σοβαρή πρόσθετη αντίθεση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, καθώς οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται εναντίον του Μαδούρου στη Βενεζουέλα, η δε Τουρκία είναι υπέρ του Μαδούρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η γειτονική χώρα, η Τουρκία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρή αντίθεση με το δυτικό κόσμο. Ας ελπίζουμε ότι η κάποια προσέγγιση με την Ελλάδα που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν θα δείξει μια καλή διάθεση της γειτονικής χώρας προς τη Δύση, καθώς αυτή τη στιγμή οι ακραίες σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας όπως και οι όχι καλές σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποια προσέγγιση προς την Ελλάδα που δείχνει η Τουρκία θα έχει κάτι θετικό. Πάντως η γειτονική χώρα δεν βρίσκεται στα καλά της, δεν βρίσκεται στις καλύτερες στιγμές της από πλευράς διεθνών σχέσεων και αυτό για να καθησυχάσει το εσωτερικό του ακροατήριο Ερντογκάν. Γνωρίζουμε ότι τον προσεχή Μάρτιο έχει εκλογές δημοτικές ο Ερντογκάν. Και να δείξει και προς την Ελλάδα ότι εγώ μπορεί να έχω τα προβλήματά μου, μπορεί να δίνω προτεραιότητα στο Συριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν ξεχνάω και τις ελληνοτουρκικές διαφορές, εντείνει και την ήδη υπάρχουσα ένταση, την αυξάνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας είμαστε ως χώρα, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ας επιδιώκουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Ντοκότσο.